Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο κανάλι μου. Σήμερα το θέμα του βίντεο είναι κάποιες συνήθειες που έχω εντάξει στη ζωή μου τα τελευταία 2 χρόνια περίπου και οι οποίες πραγματικά με κάνουν τόσο πολύ πιο χαρούμενη, τόσο πολύ πιο ήρεμη και πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι μικρά πράγματα που μου έχουν αλλάξει τη ζωή. Και πολλές φορές όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου παλιότερα που δεν τα έκανα όλα αυτά σε καθημερινή σχεδόν βάση, λέω πώς μπορούσα και ζούσα έτσι, για ποιο λόγο δεν έκανα αυτά τα απλά πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν τόσο πολύ. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα με δείτε πάρα πολύ ενθουσιασμένη για μία ακόμα φορά, γιατί μιλάω για τα πράγματα τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και μου αρέσει πάρα πολύ να τα μοιράζομαι σε αυτό το κανάλι μαζί σας, γιατί γίνεται ένας χαμός θετικότητας μετά στα comments και είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε πάμε κατευθείαν στις συνήθειες που αγάπησα τα τελευταία χρόνια. Πρώτη συνήθεια που έγινε λατρεία είναι το να φτιάχνω ένα υγιεινό, ισορροπημένο, όμορφο, περιποιημένο πρωινό. Μου αρέσει να φτιάχνω όμορφα, χαρούμενα πρωινά που μου φτιάχνουν τη διάθεση, που με κάνουν να θέλω να φροντίζω και την υπόλοιπη μέρα τον εαυτό μου, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάμε τη μέρα μας καθορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το πώς θα πάει και η υπόλοιπη μέρα. Θέλω σίγουρα να μου δίνω ενέργεια κάθε πρωί, γιατί όταν το κάνω αυτό είναι πιο πιθανό να γίνουν οι δουλειές μου μες στη μέρα, είναι πιο πιθανό να έχω λιγότερο άγχος. Επίσης το πρωινό είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που καθορίζει το αν μέσα στην ημέρα θα έχεις πολύ έντονες λιγούρες, αν θα σε πιάσει πολύ έντονη πείνα και θα ξεσπάσεις στο φαγητό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εντάξουμε αρχικά στη διατροφή μας και σε δεύτερη φάση να προσέξουμε να είναι ένα γεύμα ιδιαίτερα ποιοτικό, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δίνεις μια αγκαλιά στον εαυτό σου κάθε πρωί, τον φροντίζεις και αυτό σε βοηθάει σιγά σιγά να είσαι όντως αυτό το άτομο που φροντίζει τον εαυτό του και δεν τον αφήνει απλά στη μοίρα του. Μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά από κάτι μικρό ξεκινάει η αλλαγή και για μένα η αλλαγή αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου αν δεν την έχεις κάνει ήδη. Για όσους δεν έχετε το χρόνο να φτιάχνετε έτσι ωραία περιποιημένα πρωινάκια, υπάρχουν tricks που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Μπορείτε να έχετε πάντα κατεψυγμένες μπανάνες στο ψυγείο σας και ένα ωραίο φυσικό βούτυρο ή αμυγδαλοβούτυρο. Και με αυτά τα δύο υλικά, λίγο γάλα, λίγο βρώμη και λίγο μέλι, φτιάχνετε ένα πάρα πολύ γρήγορο σμούθι, το οποίο όμως περιλαμβάνει μέσα όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζεστε και για να χορτάσετε και για να ξεκινήσετε την ημέρα σας με πάρα πολύ ενέργεια. Επίσης κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε αν δεν θέλετε να πιείτε σμούθι είναι να έχετε φτιάξει overnight oats, που σας έχω δείξει πώς τα φτιάχνω εγώ σε ένα βίντεο που γύρισα το καλοκαίρι και είναι πάρα πολύ απλό να το κάνουμε αυτό το βράδυ. Παίρνει στην κυριολεξία 2 λεπτά η όλη προετοιμασία και όταν ξυπνάτε το πρωί παίρνετε το βαζάκι από το ψυγείο και μπορείτε στην κυριολεξία να το φάτε μέχρι και στο αμάξι σε κάποιο φανάρι αν είστε πια τόσο πιεσμένοι χρονικά. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν τρόποι να μην τρώμε ας πούμε σφολιάτα και τέτοια για πρωινό και είναι και πάρα πολύ εύκολη. Δεύτερη συνήθεια που μου έχει αλλάξει τη ζωή είναι να δίνω σημασία στον ύπνο μου, να φροντίζω να κοιμάμαι σωστές ώρες, αρκετές ώρες, φυσιολογικές ώρες και να ξυπνάω νωρίς. Αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προλαβαίνω να κάνω περισσότερα πράγματα μέσα στη μέρα μου, γιατί καλώς ή κακώς όταν είναι 12-1-2 η ώρα το βράδυ, αν εσύ εκείνη την ώρα είσαι στο πικ της ενέργειάς σου γιατί σηκώθηκες 3 η ώρα το μεσημέρι, είναι πολύ πιθανόν και πάλι να μην κάνεις αρκετά πράγματα, γιατί είναι η ώρα που όλη η πόλη κάνει slow down, ο κόσμος κοιμάται, δεν μπορείς να πας στα μαγαζιά να κάνεις τα ψώνια σου εκείνη την ώρα, δεν μπορείς να κάνεις τόσο πολλές δουλειές γιατί είναι κλειστές οι υπηρεσίες κτλ. Γενικά δεν είναι έξυπνο να δομείς τη ζωή σου έτσι ώστε να γίνονται οι δουλειές σου τη νύχτα. Ξεσυμφέρει περισσότερο να τις κάνεις το πρωί και έτσι τη νύχτα να έχεις το χρόνο να χαζολογήσεις και να κάνεις τα δικά σου. Ο μόνος τρόπος για να ξυπνάς νωρίς και να έχεις ενέργεια να κάνεις τα πράγματα που πρέπει να κάνεις και να μην μισείς τη ζωή σου, είναι να κοιμηθείς νωρίς. Άμα δεν κοιμηθείς νωρίς, ακόμα και να ξυπνήσεις νωρίς, πάλι θα είσαι μη παραγωγικός, γιατί θα νιστάζεις. Άρα για μένα είναι πολύ σημαντικό να κλείνουμε λίγο τα social media
την ώρα που έχουμε προγραμματίσει ότι θέλουμε να κοιμηθούμε, έτσι ώστε να μην μας δημιουργούν πρόβλημα και distractions, και να αρχίσουμε σιγά σιγά να προσπαθούμε να κοιμόμαστε όλο και λίγο πιο νωρίς, όλο και λίγο πιο νωρίς, μέχρι που να το φτιάξουμε αυτό και να προλαβαίνουμε να παίρνουμε τουλάχιστον 7 ώρες συνεχόμενου ύπνου καθημερινά και να ξυπνάμε πιο νωρίς από ό,τι χρειάζεται να ξυπνήσουμε, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε να πάρουμε και λίγο χρόνο για τον εαυτό μας και να ξυπνήσουμε με την ηρεμία μας, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει σε 5 λεπτά να είμαστε έτοιμοι και έξω από την πόρτα. Τρίτη συνήθεια που έγινε λατρεία και δεν θα μπορούσα να μην τυπώσω αυτό το βίντεο είναι φυσικά το να κοινώ το σώμα μου, να είμαι περισσότερο active, περισσότερο δραστήρια μέσα στην ημέρα. Πράγμα το οποίο φυσικά, ειδικά αν το κάνεις το πρωί, συντελεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στο να είσαι πιο παραγωγικός μέσα στη μέρα και να είσαι και σε μια καλύτερη διάθεση. Οτιδήποτε από το απλά να ξυπνάς και να κάνεις λίγο stretching, λίγες ασκήσεις, λίγες διατάσεις, κάτι πολύ πολύ απλό, 10 λεπτά για τον εαυτό σου, έτσι λίγο να ανοίξουν οι πλάτες σου, λίγο να ξυπνήσεις, μέχρι το να πας μία βολτίτσα, να κάνεις τις δουλειές σου με τα πόδια έτσι ώστε να κινηθείς λίγο περισσότερο και να βοηθήσεις λίγο το αίμα να ρέει καλύτερα στο σώμα σου, μέχρι το να πας στο γυμναστήριο, να πας για τρέξιμο, να πας για χορό, οτιδήποτε μπορείς να εντάξεις στο πρόγραμμά σου. Σε αυτό φυσικά εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ και η My Protein, η οποία είναι και χορηγός αυτού του βίντεο που βλέπετε τώρα, γιατί το να παίρνεις κάποια καινούρια ρούχα για το γυμναστήριο πάντα σου δίνει ένα μικρό boost για να συνεχίσεις, ειδικά όταν είναι ρούχα τα οποία σε βολεύουν και σε βοηθάνε πραγματικά στις προπονήσεις σου, γιατί δεν πέφτουν από εδώ και από εκεί, δεν πρέπει συνέχεια να σηκώνεις, να μαζεύεις πράγματα. Γενικότερα το να κάνεις γυμναστική φορώντας ρούχα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και δεν είναι μια τρύπια φόρμα από 2 χρόνια πριν και ένα t-shirt του μπαμπά σου, ξέρω εγώ, που κάνουν πολλοί άνθρωποι. Αυτό το πράγμα σε βοηθάει πάρα πάρα πολύ στο να κρατήσεις αυτή τη συνήθεια, γιατί τη συνδέεις στο μυαλό σου με μια φάση που νιώθεις ωραία με το σώμα σου. Να ξέρετε ότι δεν είναι τόσο τρομακτικό το να βάλουμε την γυμναστική στη ζωή μας, ούτε τόσο δύσκολο όσο μας φαίνεται στην αρχή, και ότι αν ξεκινήσετε από κάτι πάρα πάρα πολύ μικρό, τύπου 10 λεπτά, αυτό θα σας κάνει σιγά σιγά να νιώθετε τόσο όμορφα που θα θέλετε από μόνοι σας να το αυξήσετε και να το πάτε στα 20 λεπτά και μετά από μόνοι σας θα θέλετε να κάνετε κάτι λίγο πιο δραστικό για να δείτε και μια αλλαγή στο σώμα σας και να τονώσετε ακόμα παραπάνω την ψυχολογία σας και όλο αυτό θα κυλήσει όμορφα από μόνο του. Αρκεί να το ξεκινήσετε με καλή διάθεση, να κάνετε κάτι το οποίο δεν σας είναι πάρα πολύ δύσκολο για αρχή, να είναι λίγο challenge, λίγο ένα βήμα παραπάνω, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Γι' αυτό και σας λέω, ξεκινήστε έστω από 10 λεπτά εύκολες ασκησούλες στο σπίτι, κάτι λίγο να σας τεντώσει. Μπορεί, θεωρώ, καθένας να βρει αυτό που του αρέσει και σε συνδυασμό με μια καλή διατροφή ήδη αρχίζεις να νιώθεις ότι φροντίζεις τον εαυτό σου και θες να το φροντίσεις ακόμα παραπάνω και ακόμα παραπάνω και ακόμα παραπάνω. Είναι ένας φαύλος κύκλος, αλλά θετικός. Τέταρτη γίνη συνήθεια που έχω υιοθετήσει και έχω αγαπήσει πάρα πάρα πολύ είναι το να ετοιμάζω τα ρούχα μου από την προηγούμενη μέρα. Για πάρα πολλά χρόνια δεν το έκανα αυτό, το τόσο απλό πράγμα. Και έτσι έχανα χρόνο το πρωί να κάθομαι και να ψάχνω, να κάθομαι και να σκέφτομαι που το πρωί είσαι ακόμα θολωμένος από τον ύπνο. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να κάτσεις εκείνη τη στιγμή και να διαλέξεις τι θέλεις να βάλεις. Είναι πολύ πιο πιθανό να σου φαίνονται όλα χάλια και να γκρινιάζεις και να ξεκινήσει η μέρα σου μίζερα. Ενώ αν φτιάχνεις τα πράγματά σου από το βράδυ και κερδίζεις ύπνο το πρωί και θα είσαι πάντα ωραία ντυμένος και αξιοποιείς καλύτερα τα ρούχα που έχεις, γιατί τα κοιτάς με την ησυχία σου και κάθεσαι και σκέφτεσαι και ποιο αξεσουάρ θα μπορούσες να βάλεις και ποια τσαντούλα θα μπορούσες να πάρεις, έτσι ώστε να μην φοράς πάντα το ίδιο go-to outfit που έχεις. Και νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ βοηθητικό γενικά για την καθημερινότητα αυτό, γιατί το να είσαι πάντα presentable και να φοράς πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ψυχολογία. Και νομίζω ο μόνος τρόπος να το εξασφαλίσεις είναι να τα φτιάχνεις από το βράδυ. Άμα περιμένεις από τον ισταγμένο σου εαυτό να σου φτιάξει το τέλειο outfit, δεν παίζει να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα ρούχα του γυμναστηρίου. Πάντα πάντα τα έχουμε έτοιμα, φτιαγμένα από την προηγούμενη μέρα. Έχουμε διαλέξει ποιο outfit έχουμε όρεξη να βάλουμε αύριο στη γυμναστική μας για να μας φτιάξει τη διάθεση. Και το έχουμε έτοιμο, έτσι ξυπνάμε το πρωί
Και μπορεί να νιστάζουμε και να βαριόμαστε να πάμε να κάνουμε γυμναστική, αλλά το έχουμε έτοιμο μπροστά μας, χωρίς πολλή σκέψη, χωρίς να προλάβεις να το επεξεργαστείς πάρα πολύ. Το φοράς, έφυγες, έχεις πάει στο γυμναστήριο, μετά είναι πολύ αργά για να γυρίσεις πίσω. Ενώ άμα ξυπνήσω και δεν βρίσκω το μπουστάκι που θέλω και κάθομαι και ψάχνω και δεν ταιριάζουν οι κάλτσες και το ένα και το άλλο, μου προκαλεί νεύρα αυτό το πράγμα και μετά δεν θέλω να πάω στο γυμναστήριο. Πέμπτη υγιεινή συνήθεια, την οποία την απέκτησα στα φοιτητικά μου χρόνια, νομίζω σχετικά αργά στη ζωή, θα έπρεπε ίσως να το έχω υιοθετήσει από πιο μικρή ηλικία, γιατί είναι πολύ βασικό, είναι το να καθαρίζω για 10 λεπτά κάθε μέρα το χώρο μου. 10 λεπτά, όχι γενική καθαριότητα, γιατί για πολύ καιρό άφηνα το σπίτι να γίνεται αχταρμάς, με τη λογική ότι κάποια στιγμή την Κυριακή θα κάνω μια γενική καθαριότητα. Αυτό, παιδιά, ήταν πάρα πολύ αγχωτικό. Έπρεπε να δεσμευτώ ότι θα αφιερώσω μια ολόκληρη μέρα, 10 ώρες, για να καθαρίσω το χαμό που είχα κάνει όλη την εβδομάδα. Και πραγματικά δεν χρειάζεται. 10 λεπτά, παιδιά, είναι αρκετά για να είναι πάντα ο χώρος σου σε μια φάση που τουλάχιστον να μην σε στεναχωρεί όλη αυτή η ακαταστασία που υπάρχει γύρω σου και να αισθάνεσαι ότι είναι doable, δηλαδή ότι την Κυριακή, ξέρω εγώ, που θες να κάνεις δουλειές, δεν είναι τόσο πολλά αυτά που έχεις να κάνεις και δεν σε στρεσάρει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Γενικά πιστεύω είναι πλέον αποδεκτό ότι ο χώρος μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα είναι και το μέσα μας. Όσο πιο όμορφος ο χώρος μας, τόσο πιο όμορφο και ήρεμο και το μέσα μας. Οπότε καλό είναι να τον φροντίζουμε και να αφιερώνουμε 10 λεπτάκια, π.χ. 5 λεπτά το πρωί και 5 λεπτά το βράδυ. 2 λεπτά το πρωί, 2 λεπτά το μεσημέρι, 2 λεπτά το απόγευμα, 2 λεπτά το βράδυ, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Αλλά υπάρχει τρόπος να είναι πάντα ο χώρος μας σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Και ειδικά οι φοιτητές πολλές φορές, επειδή πρώτη φορά έρχονται σε αυτή τη θέση να πρέπει να κρατήσουν ένα σπίτι μόνοι τους, στην αρχή κάνουν αυτό το λάθος. Αφήνουν όλη την καθαριότητα για μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας και ζουν μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο άπλυτα πιάτα, γεμάτο σκόνη από εδώ και από εκεί, μπαλάκια με τρίχες και σκόνη, τα οποία περιμένουν να τα καθαρίσουν την Κυριακή. Αλλά μέχρι να έρθει η Κυριακή, με τι ψυχολογία θα είσαι εσύ παραγωγικός και χαρούμενος μέσα σε αυτό το σπίτι το οποίο είναι έτσι? Εγώ αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι τα 10 λεπτά είναι πολύ περισσότερος χρόνος από ό,τι νομίζουμε και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε 10 λεπτά. Μπορούμε να αλλάξουμε τελείως το πώς μοιάζει ένα δωμάτιο μέσα σε 10 λεπτά. Και δεν πρέπει να υποτιμάμε την αξία του να καθαρίζουμε καθημερινά λίγο ένα τσικ το χώρο μας. Έκτη αγαπημένη μου υγιεινή συνήθεια είναι το να δίνω συνειδητά λίγο χρόνο στη διασκέδαση και στο παιχνίδι. Πολλές φορές αυτό το χρόνο τον έχουμε στο μυαλό μας σαν χαμένο χρόνο ή σαν χρόνο που τον έχουμε πάρει από κάποια άλλη δραστηριότητα, σαν χρόνο που τον έχουμε συνδέσει με κάποιο είδους ενοχής. Εμένα με έχει βοηθήσει προσωπικά το να θεωρώ μέσα στις υποχρεώσεις μου ότι είναι και η διασκέδαση. Έτσι αυτό με κάνει να μην αγχώνομαι τόσο πολύ. Όταν λοιπόν αφιερώνω ένα συγκεκριμένο κομμάτι από το χρόνο μου στους φίλους μου, στο αγόρι μου, στην οικογένειά μου, θέλω να απολαμβάνω και να αξιοποιώ στο έπακρο αυτό το χρόνο. Είναι ο χρόνος στον οποίο γεμίζουμε τις μπαταρίες μας και αν δεν τον δίνουμε αρκετά στον εαυτό μας, είναι σαν να λέμε ότι εγώ θα χρησιμοποιώ αυτό το κινητό, αλλά θα το φορτίζω μέχρι το 20% κάθε βράδυ και μετά μέσα στη μέρα θα πρέπει να βγάλει όλη τη μέρα με 20% μπαταρία. Και δεν με νοιάζει πώς θα γίνει αυτό, θα προσπαθώ να μην το χρησιμοποιώ πολύ, θα προσπαθώ να μην ακούω τα αγαπημένα μου τραγούδια, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει κάθε μέρα να τη βγάζω με 20% μπαταρία. Είναι πολύ χαζό να το κάνεις αυτό. Άρα βρες τρόπο να βάλεις μέσα στη ζωή σου τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Βγάλε από το μυαλό σου ότι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό δεν προσπαθούν αρκετά, δεν είναι hustlers, δεν είναι αρκετά motivated. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα, οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι πιο ισορροπημένοι, πιο ήρεμοι, πιο αποδοτικοί και πιο χαρούμενοι. Συνήθεια νούμερο 7 είναι το να κάνω κάθε περίπου 3 μήνες ξεκαθάριση στα πράγματά μου. Κάτι το οποίο έχει μία δύναμη μαγική, μπορώ να πω, γιατί ξαφνικά αποκτάνε αξία τα πράγματα τα οποία έχεις. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Όταν βγάζεις όλα τα ρούχα σου από την ντουλάπα και σκέφτεσαι ποια είναι τα top αγαπημένα σου ρούχα και κρατάς μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα τα δίνεις, αδειάζει η ντουλάπα, φαίνεται
πολύ πιο μεγάλη. Φαίνεται σαν να έχει πολύ περισσότερο χώρο, σαν τα ρούχα που είναι μέσα να είναι πολύ πιο ξεχωριστά. Και μετά τα ρούχα που σου έχουν απομείνει μπορείς να τα βάλεις όλα στο πλυντήριο, να τα σιδερώσεις, να είναι όλα φρεσκοποιημένα, φρεσκοσιδερωμένα, τζιτζί, τέλεια, κολαριστά. Και τα βλέπεις μέσα στην ντουλάπα και επειδή σου αρέσουν όλα τόσο πολύ, είναι σαν να τους ξαναδίνεις ζωή. Και από εκεί που ήταν σαφουρδισμένα και ανακατεμένα με άλλα πόσα ρούχα τα οποία δεν φοράς ποτέ, τώρα ξαφνικά ξαναποκτάς μια χαρά να τα βάλεις. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά δοκιμάστε το. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, αντί να ψωνίζεις καινούργια ρούχα, να ανανεώνεις την αξία που έχουν αυτά που ήδη έχεις και να τα αξιοποιείς πολύ περισσότερο. Δεν χάνεις πολύ χρόνο κάθε πρωί να κάθεις και να ψάχνεις μέσα στην ντουλάπα σου τι να βάλεις, γιατί όλα σου αρέσουν και έτσι διευκολύνεις τον εαυτό σου και αποκτάς και πολύ περισσότερο χώρο για να βάλεις καινούργια ρούχα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για άλλες κατηγορίες αντικειμένων, όχι μόνο για τα ρούχα. Πολύ συχνά κάνω, ας πούμε, ξεκαθάριση και στα καλλιτικά μου. Οτιδήποτε βλέπω ότι δεν το χρησιμοποιώ και οδεύει προς το να λήξει, γιατί πολύ απλά το βλέπω κάθε μέρα και ποτέ δεν μου κάνει αίσθηση να το χρησιμοποιήσω, το πετάω ή το δίνω σε φίλους μου. Και μετά, ό,τι άλλο μου μένει, πηγαίνω, το καθαρίζω με ένα μαντιλάκι, το κάνω όμορφο, αστραφτερό, καινούριο, το βάζω σε μια συγκεκριμένη θέση που είναι αποκλειστικά για αυτό το προϊόν και μου δημιουργείται μετά μια ολοκένουργια διάθεση για να βαφτώ, μια ολοκένουργια διάθεση για να χρησιμοποιήσω τα προϊόντα που έχω. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα που μπορείς να το δημιουργήσεις στον εαυτό σου εντελώς δωρεάν και είναι πολύ παρόμοιο με το συνέστημα που έχεις όταν αγοράζεις καινούργια πράγματα. 8η αγαπημένη μου συνήθεια είναι το να πίνω αρκετό νερό και να φροντίζω να παίρνω τις βιταμίνες μου. Καλό είναι να ψάξει ο καθένας από εμάς τι ανάγκες έχει από βιταμίνες κτλ. Και αν γίνεται να παίρνει μια πολυβιταμίνη κάθε πρωί, να είναι σίγουρα καλυμμένος. Όπως επίσης και το να πίνουμε αρκετό νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κάνει καλό στα πάντα. Και πολλές φορές όταν νιώθουμε κουρασμένοι, πολλές φορές είμαστε απλά αφυδατωμένοι και το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο να αρχίσουμε να φροντίζουμε οι βιολογικές μας ανάγκες, τουλάχιστον να καλύπτονται, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν πρόκειται να το κάνει κάποιος άλλος για μας. Και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις βιταμίνες, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν τρώνε τα φρούτα και τα λαχανικά που χρειάζεται μέσα σε μια μέρα και έχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις χωρίς ούτε καν να το ξέρουν. Αν σας ενδιαφέρει να τσεκάρετε τις βιταμίνες που παίρνω εγώ, θα σας έχω φυσικά link από κάτω στην περιγραφή, όπως και για όλα τα υπόλοιπα πραγματάκια που αναφέρω στο βίντεο. Συνήθεια νούμερο 9 είναι το να διαβάζω βιβλία και ιδιαίτερα το να κλείνω το ίντερνετ και να διαβάζω βιβλία πριν κοιμηθώ. Αυτό το πράγμα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε τόσο πολλούς τομείς. Μου έχει ανανεώσει τη δημιουργικότητά μου, με κάνει να αισθάνομαι ότι μαθαίνω συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία μετά τα εφαρμόζω στη ζωή μου και μου δίνουν ακόμα περισσότερο χαρά. Με έχει βοηθήσει φυσικά στο να κοιμάμαι καλύτερα, γιατί την τελευταία στιγμή πριν κοιμηθείς καλό είναι να μην κοιτάς μια οθόνη, γιατί αυτό επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σου. Και μου υπενθύμισε τη δύναμη που έχει ένα καλό βιβλίο, γιατί για πολλά χρόνια δεν αφιέρωνα το χρόνο να κάτσω να κάνω ένα καλό ψάξιμο και να διαλέξω ποια βιβλία μου λένε κάτι, οπότε δεν το είχα νιώσει αυτό για πολύ καιρό και το τελευταίο διάστημα διαβάζοντας κάθε βράδυ συστηματικά έχω ξαναρχίσει να νιώθω αυτόν τον ενθουσιασμό όταν ένα βιβλίο σε ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ρουφάς και σε πιάνει νύστα αλλά δεν θέλεις να το κλείσεις γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε για μένα τα βιβλία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί όχι να τα εντάξουμε στη ρουτίνα μας, όπως και με όλα τα υπόλοιπα που μπορείτε να ξεκινήσετε με 10 λεπτάκια. Δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Αλλά μπορεί να σας αλλάξουν τη ζωή. Συνήθεια νούμερο 10, κάτι που ακόμα το δουλεύω, ακόμα δεν το έχω υιοθετήσει πλήρως, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ γιατί με βοηθάει, είναι το να γράφω σε ημερολόγιο ή σε κάποιο bullet journal και να εκφράζω γενικά στους ανθρώπους τα συναισθήματά μου. Είναι πάρα πολύ καλό να ξεφορτώνουμε που και που. Είναι πάρα πολύ καλό να μπορούμε μετά από λίγο καιρό να δούμε τι μας προβλημάτιζε πριν κάποιο διάστημα και πόσο πιο μικρό μας φαίνεται τώρα και πόσο πολύ μεγαλώνουμε και οριμάζουμε και ξεπερνάμε τις μικροδυσκολίες χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μας βοηθάει όλο αυτό το πράγμα να δίνουμε credit στον εαυτό μας για όσα έχουμε καταφέρει. Είναι καλό να κρατάς ένα αρχείο των προβληματισμών σου. Και εκείνη τη στιγμή που το κάνεις αυτό, ξαλαφρώνεις κιόλας πάρα πολύ. Ήδη μόλις το έχεις γράψει, σου φαίνεται ήδη πολύ πιο μικρό. Οπότε σας το συστήνω πάρα πολύ σαν τεχνική. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εντάξουμε στη ζωή μας με πάρα πολλούς τρόπους. Προσωπικά το τελευταίο διάστημα στοχεύω στο να
γράφω morning pages το πρωί, να κάθομαι δηλαδή 5 λεπτά το πρωί και να γράφω κάποια πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων ή αν με προβληματίζει κάτι και με τυρανάει, να κάθομαι να το γράφω για να φύγει από μέσα μου και να συνεχίσω τη μέρα μου. Αυτό λοιπόν είναι μια συνέχεια που ακόμα τη δουλεύω, δεν μπορώ να σας πω ότι το κάνω κάθε μέρα, αλλά θέλω να το κάνω κάθε μέρα. Σας έχω δείξει στο bullet journal μου πόσο όμορφο είναι και πιστεύω θα με βοηθήσει πάρα πολύ αυτή τη χρονιά να το πετύχω. Αυτές ήταν λοιπόν 10 υγιεινές συνήθειες που μου έχουν αλλάξει τη ζωή και μπορούν να αλλάξουν και τη δικιά σας. Καλό είναι να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι εύκολο να κάνουμε μεγάλες δραστικές αλλαγές μαζεμένα. Δεν είναι δηλαδή εύκολο για κάποιον να εντάξει και τις 10 συνήθειες αυτές στη ζωή του από τη μια μέρα στην άλλη. Καλό είναι να παίρνουμε τα πράγματα ένα-ένα, έτσι ώστε να μην απογοητευόμαστε και να μην τα παρατάμε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε μία ή δύο συνήθειες από αυτές που ανέφερα, τις οποίες θα θέλατε να εντάξετε κι εσείς στη ζωή σας, κάτω στα σχόλια, και να μου πείτε κιόλας μετά από λίγο καιρό πώς τα πήγατε σε αυτή σας την προσπάθεια. Θα χαρώ τόσο πολύ να μου πείτε τι όντως αυτό το πράγμα σας άλλαξε κι εσάς στη ζωή. Και επίσης θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια μία με δύο υγιεινές συνήθειες που έχουν αλλάξει τη δική σας ζωή, γιατί μπορεί να θέλω να τις βάλω κι εγώ στη δική μου. Να σας πω επίσης ότι ό,τι ρούχο μου είδατε να φοράω σε αυτό το βίντεο είναι φυσικά από την εταιρεία MyProtein και έχει αλλάξει λίγο το σύστημα με τον κωδικό μου. Θέλω λίγο να σας το εξηγήσω για να μην μπερδευτείτε. Ο κωδικός μου θα ισχύει συγκεκριμένες μέρες όπου η MyProtein θα κάνει εκπτώσεις και με το δικό μου κωδικό θα έχετε έξτρα εκπτώσεις. Ο κωδικός μου λοιπόν θα ισχύει για αύριο Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Θα δίνει έκπτωση σε όλα τα best sellers του site και η έκπτωση είναι πολύ μεγάλη, είναι 42%. Ο κωδικός μου είναι PIN42MP και οι 300 πρώτοι που θα προλάβετε να αξιοποιήσετε τον κωδικό έχετε και δωρεάν μεταφορικά, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία άμα σκεφτόσασταν να πάρετε κάτι από MyProtein να το κάνετε αύριο. Εγώ από κάτω θα σας έχω link και για ό,τι έχω δείξει σε αυτό το βίντεο και για κάποια προϊόντα τα οποία εγώ θεωρώ top από MyProtein και μπορεί να σας ενδιαφέρει η γνώμη μου και να θέλετε να πάρετε έτσι τη συμβουλή μου, οπότε θα σας έχω όλα τα απαραίτητα links από κάτω και θα σας έχω και όλα αυτά που σας είπα και τώρα. Οπότε ελπίζω να πάρετε ένα ωραίο δωράκι από αυτή την προσφορά και να σας δώσω μια μικρή όθηση να ξεκινήσετε μια καινούρια υγιεινή ζωή. Πολλά φιλάκια από μένα, να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.